get this paper together. You know what I'm saying? Now check it in the house. I'm Zyree, the capitán de los delincuentes. You know what I'm saying? Τα πρώτα κομμάτια τα έκανα ο Ρέστης πριν από 10 χρόνια περίπου. Και μετά αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί γύρω στο 2002-2003. Είχαμε κάνει έτσι 4-5 κομμάτια. Τα οποία άκουσε η EMI και τους άρεσε και μας προτείνα να κάνουμε ένα δίσκο βασισμένο σε αυτή την ιδέα, δηλαδή να κάνουμε remix από παλιά ελληνικά κομμάτια. Τα κομμάτια τα διαλέγαμε κυρίως. Δηλαδή το βασικό κριτήριο είναι αν βλέπαμε ότι με αυτό το κομμάτι μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή αν από μόνο του το κομμάτι μας έδειχνε, ας πούμε, το δρόμο προς τα πού μπορούμε να κάνουμε, προς ποια κατεύθυνση μπορούμε να φτιάξουμε ένα remix. Την μπάντα που την ονομάσαμε και αυτή η Mamba LD, τη φτιάξαμε σιγά σιγά μετά τον πρώτο δίσκο. Δεν είχαμε σκεφτεί καθόλου πριν πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα παρουσιάζεται live. Στη διαδικασία αυτή του να φτιάξουμε μια μπάντα, τελικά αρχίσαμε τα κομμάτια να τα αποδίδουμε τελείως διαφορετικά στην πορεία από ό,τι είχαμε φανταστεί. Δηλαδή, ξεφύγαμε από το πώς είναι τα κομμάτια στο δίσκο και σιγά σιγά άρχισαμε προσαρμόζοντας τα στη μπάντα. Άρχισαμε ουσιαστικά να διασκευάζουμε τα δικά μας κομμάτια για τη ζωντανή εκτέλεση. Στο δεύτερο δίσκο σίγουρα οι διαφορές από κομμάτι σε κομμάτι αισθητικά είναι πιο έντονες. Δηλαδή έχουμε βάλει πολύ περισσότερα στοιχεία μουσικά διαφορετικά, δηλαδή από άλλα στυλ, ξένα στυλ, Latin, ξέρω εγώ. Είναι πιο έντονα από ό,τι στο πρώτο δίσκο. Ο τίτλος Cookbook προέκυψε γιατί, εντάξει, ούτως ή άλλως μεταξύ μας έχουμε σαν αστείο να βάζουμε ονόματα φαγητών, άλλωστε και το Mamba LD φαγητό είναι. Και επειδή είναι έτσι μια συλλογή από διαφορετικά κομμάτια, δεν υπάρχει, ας πούμε, μια κεντρική ιδέα όσον αφορά το στυλ μουσικής, είναι κάπως σαν μια συλλογή από τις συνταγές μας. Το να παίζει στο εξωτερικό είναι κάτι το οποίο θέλουμε πάρα πολύ και το προσπαθούμε πολύ έντονα. Έχει κάποιες δυσκολίες από την άποψη ότι είναι δύσκολο να προσεγγίσεις την ευρωπαϊκή αγορά όταν ζεις στην Ελλάδα. Ο ένας λόγος είναι ότι τα κομμάτια είναι στα ελληνικά, οπότε ο κόσμος λίγο δυσκολεύεται να κατανοήσει. Τους αρέσει βέβαια ο ήχος. Καταλαβαίνουν ότι είναι μια μίξη παλιού και καινούριου. Είναι και κάτι με το οποίο είναι αρκετά εξοικειωμένοι στο εξωτερικό. Έχουμε παίξει σε κάποια πολύ σημαντικά φεστιβάλ, όπως το Roskilde στη Δανία και το Trans Musical στη Ρεν, στη Γαλλία. Και το καλοκαίρι προσπαθούμε, ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις από κάποια φεστιβάλ στο εξωτερικό, προσπαθούμε όσο δυνατόν περισσότερο να συνδυάσουμε ώστε να κάνουμε μια πρώτη, ας πούμε, μικρή περιοδία. Στην Ελλάδα έχουμε ξεκινήσει να παίζουμε πρόσφατα στο K44, που είναι ένας πολύ καινούριος χώρος. Είναι ένας, ας πούμε, εναλλακτικός χώρος, με την έννοια δεν είναι το κλασικό live άδικο. Η σκηνή είναι πολύ κοντά στο κοινό, δηλαδή είναι σχεδόν μέσα στον κόσμο. Και γίνεται μια πολύ παραγίστικη κατάσταση.